4-1 ήταν γνωστή ως το τελευταίο αυτοκίνητο της κατηγορίας με κίνηση στους πίσω τροχούς. Η καινούργια γενιά αποκτά κίνηση εμπρός και μια πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση. Διατηρεί όμως το χαρακτήρα της εταιρείας. Μπορεί η νέα πλατφόρμα της σειράς 1 να είναι προς το εκκίνητη, ταυτόχρονα όμως είναι πιο πρακτική, ευρύχωρη και αποκτά νέες τεχνολογίες που έλειπαν από τον προκάτοχό της. Άλλωστε, ένα premium hatchback δεν απευθύνεται τόσο στον ενθουσιώδη οδηγό που θα εκτιμήσει την καλύτερη κατανομή βάρους ενός πισωκίνητου. Το εσωτερικό του M-Pack δίνει ρέστα, με το τιμόνι και τα ηλεκτρικά μπάκετ να ξεχωρίζουν. Η εικόνα είναι γνώριμη, αλλά ταυτόχρονα πιο εκλεπτισμένη και σύγχρονη, με οθόνη 8,8 ιντσών και ψηφιακό καντράν 10,25. Με μοναδική έλλειψη από τον εξοπλισμό, την κάμερα οπισθοπορίας. Εκεί που οι διαφορές της νέας πλατφόρμας γίνονται αισθητές, είναι στο φάρδος της καμπίνας και στο port bagage που είναι πλέον στα 380 λίτρα. Οι πίσω επιβάτες θα ήθελαν λίγο παραπάνω χώρο για το κεφάλι, αλλά υπάρχει βελτίωση και σε αυτό το τομέα. Η εμφάνιση του M-Pack προδιαθέτει για ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων. Ο βασικός 1500 κινητήρας diesel βέβαια δεν εντυπωσιάζει. 115 ύπη και 27 κιλοροπής φαίνονται κάπως λίγα για την επιθετική εμφάνιση της σειράς 1. Το εφτατάχυτο κυβότιο διπλού συμπλέκτη από την άλλη είναι εξαιρετικό και προσφέρει κατανάλωση κάτω από 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Βοηθά και στο κομμάτι των επιδόσεων με τα 0% να έρχονται σε 9,4 δευτερόλεπτα. Ένα αρκετά καλό νούμερο για τα 1430 κιλά του αυτοκινήτου. Η ποιότητα κύλησης είναι σαφώς βελτιωμένη. Η ανάρτηση μπορεί να αποσβαίνει κάπως απότομα τις αναπηδήσεις, αλλά στο εσωτερικό δεν περνούν καθόλου κραδασμοί, αλλά ούτε και θόρυβος από τον αέρα και τον κινητήρα. Στα θετικά και οι πολλαπλών συνδέσμων διάταξη στον πίσω άξονα. Οδηγώντας το 116D, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα BMW. Κάθεσαι σωστά και χαμηλά, το τιμόνι είναι γρήγορο και τα φρένα δυνατά. Η ουρά είναι πρόθυμη να ελαφρώσει και το εμπρός μέρος δεν θυμίζει βαρύ και ντίζελ αυτοκίνητο. Θα θέλαμε βέβαια λίγο παραπάνω αίσθηση, αλλά αυτό δεν απασχολεί συνήθως τον μέσο αγοραστή της κατηγορίας. Η νέα σειρά 1 μπορεί πλέον να θεωρείται οικογενειακό αυτοκίνητο και εισάξιο του ανταγωνισμού. Επίσης είναι από τα λίγα premium hatchback που διατίθονται με αυτόματο κυβότιο, diesel κινητήρα και καλό εξοπλισμό για κάτω από 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, 27.824 ευρώ για την έκδοση exclusive της πιο ολοκληρωμένης hatchback BMW μέχρι σήμερα.